Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η περικοπή των δώρων των ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων, έχει θέσει σε συναγερμό την ΑΔΕΔΗ, που αναμένει τώρα την τελική δικαίωση από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Τη Φεβρουαρίου του 2019 συνεδριάζει η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία θα κρίνει την αντισυνταγματικότητα του νόμου 4093 του 2012 για την περικοπή των δώρων Πάσχατου και Χριστουγέννων των δημοσίων υπαλλήλων. Οι δύο ομάδες δημοσίων υπαλλήλων έχουν κινήσει την σχετική διαδικασία διεκδικώντας αναδρομικά την καταβολή των δώρων που τους είχαν περικοπεί από το 2013. Λοιπόν, 31 Δωδεκάτου του 2018 οι εργαζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν υποβάλει αίτηση για να διακόψουν την παραγραφή τους στις υπηρεσίες. Περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και στη συνέχεια οι εργαζόμενοι θα ενημερωθούν από την ΑΔΕΔΗ, γιατί καλύπτονται μέχρι 31 έκτου του 2019 για τις περαιτέρω ενέργειες. Καλούμε την κυβέρνηση να, με πολιτική απόφαση, να προχωρήσει στη χορήγηση των αναδρομικών και στην επανηχορήγηση από εδώ και πέρα των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων που έχουν περικοπεί με αντισυνταγματικές διατάξεις.